όνειρα, τη δύναμή μας, θα χτίσουμε έναν κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, το σοσιαλισμό. Θα ανοίξει αύριο τις πύλες του το 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Λάρισα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εδώ, στο χώρο της σκητής του Ποινιού. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πλούσιες εκδηλώσεις, που την πρώτη μέρα ξεχωρίζει η συζήτηση με θέμα ατομική ελευθερία, μύθη και πραγματικότητα, το παράδειγμα της τοξικοεξάρτησης, με ομιλητή τον Παναγιώτη Κατηφέ, μέλος του Τμήματος Κατά των Ναρκωτικών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Το πρόγραμμα της μέρας θα ολοκληρωθεί με παράσταση από τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ενώ σε ξεχωριστό χώρο δραστηριοτήτων στο φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με μαθητικά συγκροτήματα και πάρτι με το DJ Baghdad. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την πολιτική συγκέντρωση τη δεύτερη μέρα, στις 15 Σεπτέμβρη, με ομιλητή τον Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με τη μεγάλη συναυλία του Mix Lux. Παράλληλα, στον χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν στέκια ένα τμήμα νεολαίας, όπως είναι το στέκι των μαθητών, που θα φιλοξενήσει και ένα εφάνταστο escape room με ένα μήνυμα κατά των ναρκωτικών, γωνία για τους φοιτητές, για τους σπουδαστές, για τους νέους εργαζόμενους, τους σπουδαστές στη μαθητεία και στην κατάρτιση. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους τους νέους της πόλης να επισκεφτούν το φεστιβάλ και να πάρουν ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις τους, για να συζητήσουμε για την πρόταση που προτείνει το ΚΚΕ για τη νέα κοινωνία για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Στο σημείο, στο φεστιβάλ μας, θα λειτουργεί η κεντρική έκθεση που στήθηκε με μεράκι και πολύ κόπο από μέλη και στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ, που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς, με τίτλο «Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε». Θέλουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάναμε να επιμείνουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού του διεθνούς επαναστατικού κινήματος, για τη στάση που κράτησε και πρέπει να κρατάνε τα κομμουνιστικά κόμματα απέναντι σε βασικά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα του πολέμου, όπως είναι το ζήτημα του φασισμού και άλλες πλευρές της ιστορίας που όμως έχουν και σήμερα σημασία, που θα τις συζητήσουμε στις ξαναγήσεις που θα πραγματοποιούνται στον χώρο του φεστιβάλ.